θέλουμε να καταδικάσουμε αυτό που συνέβη το πρωί στο Απιθύτα. Να πούμε ότι χαιρετίζουμε κάθε τέτοια πρωτοβουλία που δημιουργεί ένα ευρύτερο κύμα στον χώρο της παιδείας. Να πούμε ότι πρόκειται να κάνουμε και μια εκδήλωση την Πέμπτη, θα σας στείλει πρόσκληση. Και για το διατάφτα δεν έχω να κομίσω κάτι καινούριο. Καταδικάζουμε το νομοσχέδιο για την αντισυστηματικότητά του. Για το γεγονός ότι έχει κατατεθεί μετά από περισσότερο από μια δεκαετία διασυρμού των δημόσιων πανεπιστημίων, υποχρηματοδότησης, περιορισμού της αυτονομίας του. Και τέλος, το καταδικάζουμε για το μέλλον. Τι εννοώ, όλοι εμείς, αν σκεφτούμε τη βιογραφία μας, είμαστε παιδιά μιας δημόσιας παιδείας και ενός δημόσιου πανεπιστημίου. Όταν μπαίνουμε λοιπόν στα αμφιθέατρα, όταν δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε αυτό στις φοιτητριές μας, είναι πραγματικά αμήχανο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία των ΕΒΥΠ και από τον σύλλογο του Απιθύτα υπάρχει συναντήληψη και κοινό πρόγραμμα δράση με τον ΕΣΔΕΠ σε ό,τι αφορά και τις απεργίες και τις τάσεις εργασίας και φυσικά για το μείζον ζήτημα της απαξίωσης δημόσιας παιδείας και της μετατροπής της σε ιδιωτικό αγαθό. Με αφορμή αυτό που υποσχέθηκε ο Πέκας προηγουμένως και η Έλσα Γιαλατζίδου, να πω ότι ήταν συγκινητικό και τιμητικό το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε κατά της εικόνας των σχολείων ομόφωνα. Και να θυμίσω ότι τα σχολεία στα οποία αφορούσε η μάχη που δίνεται από το 2011-12 είναι ανάμεσά τους και το 12ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, την πιο απαξιωμένη περιοχή της Θεσσαλονίκης, την Τζιροκρίνα. Ένα σχολείο όχι της φτωχολογιάς απλώς, γιατί θυμάμαι και αυτά που έλεγε ο Τριαντάφυλλος προηγουμένως για το να σπουδάζουν οι φτωχοί, της ακραίας φτώχειας, δώσαμε μάχη τότε για να ενταχθεί ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας και να μην κλείσει. Και να θυμίσω ότι η κοπέλα που έχασε τη ζωή της το 2013 από την αδειμιά του Μαγκαλιών ήταν 13 χρονών και λεγόταν Σάρα Πέτροβιτς. Πρέπει να θυμόμαστε τα ονόματα. Ήταν ένα παιδί το οποίο δεν είχε αναφορά μόνο με τη μάνα της. Την ομάδα της την τραβολογούσαν μετά στα δικαστήρια και στο αστυνομικό τμήμα. Και θέλω εδώ να πω το εξής. Υπάρχει μια διάσταση που πρέπει να την προσέξουμε. Έχει να κάνει με το μίσος αυτών που κυβερνούν απέναντι στους νέους και τις νέες. Αυτό εκδηλώνεται σε κάθε ευκαιρία. Εκδηλώθηκε και τότε. Και σας θυμίζω ότι ήδη τρεις μήνες πριν, το 2013, είχαν χάσει τη ζωή δύο φοιτητές στη Λάρισα από ανάλογη περίπτωση. Η φτώχεια, η οποία προγράφονται συνδρομητές όλοι οι νέοι σήμερα, είναι διαρκής και έχει δύο επιτοχές. Και ο τρόπος για να επιβάλλουν η βία. Σήμερα πήγαν το πρωί στις 5.30 ώρα. Διαβάζω σήμερα ότι υπάρχει νέα ανακοίνωση του κ. Χρυσοχοίδη, ο οποίος επικαλείται νέο αίτημα του κ. Κλαβίνη και υπάρχουν ορισμένοι ανάμεσά μας που έχουν δώσει τη ζωή τους για τη δημόσια παιδεία και το δωρεάν πανεπιστήμιο και υπάρχουν άλλοι που τζάμπα σπούδασαν στο δημόσιο πανεπιστήμιο και ανάμεσα σε αυτούς το μόνο που είναι και ο κ. Κλαβίνης. Ο οποίος προκαλεί αυτή τη στιγμή ένα είδος εφήλιου πολέμου ανάμεσα στους φοιτητές που είναι σε κατάληψη και είναι όντως το σπίτι τους, όπως είπε ο Τριαντάφυλλος μεταφύλλος προηγουμένως, και ανάμεσα στις δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΙ και την αντιτρομοκρατική. Σας θυμίζω ότι σήμερα φωτογράφησαν ξανά τα παιδιά, όπως είχαν κάνει στην κατάληψη η οποία γίνει και τότε με αίτημα τη λειτουργία του Πανεπιστημίου στην κόρη στον κορονοϊό στην Βρετανία. Τους φωτογράφησαν με μηχανές ανίχνευσης υψηλής εγκληματικότητας, στέλνουν παντού τα στοιχεία του σε όλο τον πλανήτη, τα περνάνε στα δικαστήρια και αυτή τη στιγμή έχουμε 48 παιδιά τα οποία είναι με πλημελήματα τα οποία με τους νέους όμως φέρει ο κ. Φλωρίδης, άλλος βίος και θεαματικός όπως και ο κ. Χρυσοχοίδης και ο κ. Γκλαβίνης, θα τιμωρούνται με 3 χρόνια φυλακή παιδιά 3 ετών για 13 και 14 ετών για πλημελήματα, ενώ τα κακουργήματα μένουν στο περιθώριο της τιμωρίας και της και ατιμόρυτα στην ουσία τους. Και το λέω με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή η βία έχει αποκτήσει μια νομική διάσταση και οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη και σε ένα πραγματικό επίπεδο να συμπαραστεκόμαστε στους νέους και να μην τους κοιτάζουν, συγγνώμη για την έκφραση, πως το λένε στα πολιτικά του δόντια, αν μας ταιριάζει ή όχι η πολιτική έκφραση που διαλέγουν να εκφραστούν. Και μια τελευταία κουβέντα να κατέβω από το βήμα έχει να κάνει με το εξής. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και η μάχη που δόθηκε ήδη από το 2011 και ανάμεσα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες αναφέρεται ως η άνοιξη του 2021 έδωσε ένα μήνυμα ότι όσο ισχυρή και να είναι η κυβέρνηση αυτή που κυβερνάει, κατάφεραν το φοιτητικό κίνημα σε δυσμενείς συνθήκες να αποτρέψει ένα νόμο για την πανεπιστημιακή αστυνομία και νομίζω ότι μπορεί να αποτρέψει και τον επόμενο που έρχεται. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει πώς να το πει κανένα, το συντονισμό με όλη την υπόλοιπη κοινωνία και να πω το εξής, ότι χρειάζεται από τη δική μας τη μεριά να είμαστε δίπλα τους και να είμαστε και σε ηλική και ηθική βάση. Και η δική μου γνώμη διαβάζοντας την ανακοίνωση του ΕΣΔΕΠ, η οποία καταλήγει η χθεσινή σε μια σειρά προτάσεων που γίνονται και κυρίως
Προδιαγράφηκε μια επίσκεψη του ΕΣΔΕΠ στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Θα έλεγα ότι σήμερα πρέπει να πάνε και να επιστήσουν την προσοχή στον Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, διότι μετά το βίντεο που τράβηξε ο Γρηγόρης ο Ζαρωτιάδης, φαίνεται ότι σχεδιάστηκε προβοκάτια σε βάρος των φοιτητών με τη συμμετοχή της αστυνομίας και κουκουλοφόρων. Οι οποίοι κουκουλοφόροι πρέπει να μπουν σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Και νομίζω ότι ο ΕΣΔΕΠ πρέπει να κάνει ένα βήμα σήμερα κιόλας να προστατεύσει τα παιδιά, γιατί καταλαβαίνω από τις ανακοινώσεις του κ. Χρυσοχοίδη σήμερα θα επέμβουν ξανά το βράδυ. Και αν κλείνοντας εδώ πέρα, διαβάσω σωστά στον ίδιο αστερισμό σημείων και τη δήλωση του κ. Βορύδη, ο κ. Βορύδης προβλέπει και την ίδρυση ιδιωτικών φυλακών. Δεν είναι απλώς ότι τα παιδιά θα δουλεύουν στο μέλλον για ελάχιστα λεφτά, αν δεν έχουν δουλειά, είναι θα δουλεύουν τζάμπα ως κρατούμενες φυλακές, και αυτό κρατήσει το σαν μια δυστοπική, αλλά κατά τη γνώμη μου πραγματική υπόθεση εργασίας. Βαρέθηκα να μιλάω για τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα αυτή τη στιγμή συζητάμε. Δηλαδή τι, να έχουν οι άνθρωποι δημόσια εκπαίδευση, δωρεάν, για όλους τους ανθρώπους. Ακόμα και για τους πιο φτωχούς, και μάλλον πρώτα για τους πιο φτωχούς. Βαρέθηκα να ακούω γιατί πρέπει να μιλάμε σαν παιδαγωγοί, μια που είμαι και παιδαγωγός, αν είναι καλή η εκπαίδευση όταν έχει πολλά παιδιά μέσα στην τάξη, και αν είναι καλύτερη εκπαίδευση όταν έχει τα σχολεία μεγαλύτερα και όχι μικρότερα. Θυμάμαι την κυρία Διαμαντοπούλου με τον κύριο Πανάρετο, συνάδελφος ήταν ο Πανάρετος, από το τμήμα του μαθηματικού του Καποδιστριακού. Και έκανε μια πολύ ωραία έρευνα ο κύριος Πανάρετος τότε. Έτσι. Και είχε βγάλει από 400 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, γυμνάσια και ηλίκια, ότι τα μεγάλα σχολεία έχουν τις καλύτερες επιδόσεις. Και αφού έχουν τις καλύτερες επιδόσεις, άρα νομιμοποιείται η κυβέρνηση να κλείνει τα μικρά σχολεία. Και έτσι λοιπόν, σε αυτό το αυτονόητο, ο νεοφιλελευθερισμός στην Ελλάδα άρχισε να κλείνει σχολεία. Ένα από αυτά τα σχολεία ήταν και το 16ο, το 16ο γυμνάσιο στην Ξηροκρίνη, που είχε συγχωνευτεί με εμάς την επόμενη χρονιά με το 12ο. Και μετά είχαμε τα παρεπόμενα που πέθανε η Σάρα, το Μαγκάλι, γιατί ήταν φτωχιά και δεν το ήξερε κανένας των δασκάλους της. Κλαίγαν τότε όλοι. Γιατί δεν ξέραμε ότι το παιδί ήταν φτωχό. Να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε. Ναι, αλλά ξέρετε, το παιδί ήταν φτωχό και δεν το ξέραν οι άνθρωποι, γιατί ο μέσος καθηγητής στο σχολείο της έκανε σε 7 και 8 και 10 τμήματα μάθημα. Και ενδεχομένως, άμα ήταν ειδικότητας, να πήγαινε και σε άλλα σχολεία δεξιά και αριστερά. Λογικό λοιπόν, αυτονόητο, να μην γνωρίζει το background της μαθήτριας. Ας πάμε παρακάτω. Εκείνη η περίφημη έρευνα του Πανάρετου λοιπόν είχε στηθεί πάνω στο γεγονός ποιος είναι ο μέσος όρος επίδοσης των παιδιών της τρίτης λυκείου και της τρίτης γυμνασίου. Ακούστε τώρα, ακούστε έναν ερευνητή, μαθηματικό, που έκανε άθροισε όλες τις επιδόσεις της τρίτης γυμνασίου και της τρίτης λυκείου και έβγαλε ένα μέσο όρο και μας είπε ότι εκείνο το γυμνάσιο της Καλαμαριάς, επειδή είναι μεγάλο, όχι επειδή είχε άλλα πράγματα από πίσω, έχει καλύτερη επίδοση από το Δεδροποτάμου, το οποίο είναι πιο μικρό. Έχει 15-30 τσιγκάνους όλους και όλους, Ρωμά, να τους λέμε έτσι. Γιατί σε αυτό το πράγμα πρέπει να είμαστε τυπικοί, για να κοιτάξετε τις τυπικότητες της ορολογίας. Λοιπόν, τα ζητήματα που υποκρύπτονται από πίσω, κοινωνικο-οικονομικά κεφάλαια, πολιτισμικά, 1002, που ένας πρωτοετής ή δευτεροετής, ούτε καν δευτεροετής στο τμήμα κοινωνιολογίας, τα ξέρει απ' έξω και άλλα ρωτά, ο Πανάρετος τα είχε πνίξει τότε. Και η κυρία Διαμαντοπούλου επίσης τα είχε κάνει πράξη πολιτική, λέγοντας ότι δεν είναι οικονομικιστική η λογική του να κλείνουν σχολεία, είναι παιδαγωγικά. Παιδαγωγικά ορθή. Αυτά είναι τα αυτονόητα, κύριοι, που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Τι είναι παιδαγωγικά ορθό και τι δεν είναι. Τι είναι κοινωνικά ορθό και τι δεν είναι. Που θα έπρεπε αυτά να τα έχουμε λύσει. Αλλά βλέπετε τα πεσογυρίσματα δεν μας αφήνουν. Μιλάει τώρα η κυβέρνηση για το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δεν είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει. Γιατί λέει η κυβέρνηση ότι δεν είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια? Γιατί το Σύνταγμα λέει ότι δεν μπορείς να ιδρύσεις ιδιωτικά πανεπιστήμια και ότι μπορείς να εκδώσεις τίτλους από έναν ιδιωτικό φορέα. Άρα λοιπόν, για να μην υπάρχει το ζήτημα της κατάλυσης του Συντάγματος, λέμε δεν είναι ιδιωτικά τα πανεπιστήμια. Αλλά τι είναι? Είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Ιδιωτικά είναι. Και ξέρετε γιατί είναι ιδιωτικά? Καταρχήν, δεν διδάκτρα έχουν όλα αυτά.
Θέλετε παραδείγματα. Σας πω τι παραδείγματα. Λοιπόν, Harvard. Γιατί κάποιοι από την κυβέρνηση μας είπαν θα φέρουν το Harvard στην Ελλάδα. Δεν μας είπαν όμως γιατί το Harvard δεν έχει πάει στη Γερμανία, γιατί δεν έχει πάει στη Γαλλία και θα έρθει στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο να έρθει το Harvard στην Ελλάδα. Το Harvard, μια που ήταν και απόφοιτος του Harvard και ο κ. Μητσοτάκης, έτσι. Μπορεί κάποιος να ανατρέξει να δει πώς ήταν απόφοιτος. Ωστε. Το Κολούμπια ήταν. Εντάξει. Μικρή σημασία έχει. Λάθος. Ναι. Το Harvard, που δεν είχε τον κύριο Μητσοτάκη, την τύχη να έχει τον κύριο Μητσοτάκη φοιτητή. Λοιπόν. Ούτε και την κόρη του κύριου Σαμαρά, το γιο, που είχε βαθμολογηθεί στο ιδιωτικό σχολείο περίεργα και απολύθηκε η λειτουργός, επειδή ο γιος του δεν μπορούσε να πάει. Λοιπόν, 50 δις τα έσοδα του Harvard, 50 δις 700 εκατομμύρια περιουσία. Κάθε χρόνο παίρνει από αυτήν, επειδή τζογάρει σε διάφορα σημεία και στο χρηματιστήριο και δεξιά και αριστερά και από επενδύσεις, άλλα 2 δις. Κάθε χρόνο. Αν παίρναμε το 1% από αυτά που μπορούσαμε να είχαμε πληρώσει τα μνημόνια. Εμείς σαν χώρα. Η Γερμανία δεν μπορεί να στηρίξει βεβαίως όλη η οικονομία της Γερμανίας ένα Harvard και βεβαίως αυτός ο προϋπολογισμός δεν τον αγγίζουν όλα τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα για 10 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε καν να το φανταστούμε αυτό. Το Harvard με 50 δις 700 εκατομμύρια πάει για περιουσία και κάθε χρόνο 2 δις παραπάνω κεφαλαιοποιημένη εννοώ, τα άλλα είναι τα έξτρα κέρδη. Έχει 21.000 φοιτητές προπτυχιακούς και 12.000 μεταπτυχιακούς, δηλαδή σύνολο 33.000. Εμείς στο Αριστοτέλειο έχουμε 100. Και πόσους. Χωρίς βέβαια αυτού του είδους τα τρελά πράγματα, έτσι. Θα έρθουν οι πανεπιστήμια στην Ελλάδα, βεβαίως όχι του Harvard. Θα έρθουν τα παραρτήματά τους. Ναι, έχουν πάει και στη Γερμανία τέτοιου είδους παραρτήματα και κλείσαν τα περισσότερα. Να πούμε μερικά παραδείγματα. Λοιπόν, το Jacobs University, προοριζόταν να γίνει το Harvard της Γερμανίας. Λοιπόν, πήρε δωρεάν έκταση από το γερμανικό κράτος 78 στρέμματα από παλιούς στρατώνες της Γερμανίας. Δεν πειράζει, τους αφαίρεσε στρατόπεδα συγκέντρωση, δεν πειράζει. Λοιπόν, ξαφνικά πήγε να χρεοκοπήσει. Το Jacobs το πήρε το κράτος της Γερμανίας, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του, παρέμεινε όμως ιδιωτικό. Παρότι είναι το κράτος μέτοχος, δεν έχει το δικαίωμα το κράτος να αποφασίζει για τα διάφορα πράγματα και τα προγράμματα σπουδών του πανεπιστημίου αυτού. Σήμερα το έχει ένας ολιγάρχης Ρώσος και πάει προς φαλιμέντο. Είναι στην περιουσία της Βρέμης αυτή τη στιγμή. Πάει όμως, οδεύει προς φαλιμέντο. Αυτό ήταν το Harvard που θα γινόταν, Harvard μάλλον που θα γινόταν στη Γερμανία. Ας πούμε άλλα πανεπιστήμια. Στη Γερμανία και στην Αυστρία. Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Χρεοκόπησαν όλα. Τι έγινε όμως με τα παιδιά, με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που είχαν πάρει και είχαν δώσει τα λεφταδάκια τους για να μπουν μέσα σε αυτά τα πανεπιστήμια. Επειδή βρέθηκαν στο πρώτο και στο δεύτερο έτος, στο τρίτο, ξέρετε, αυτοί παίρνουν πτυχίο από εκεί, έτσι, 3 χρόνια, είπαν για να μην χάσετε τα λεφτά σας, εμείς συνεργαζόμαστε με κάποια άλλα πανεπιστήμια σε άλλες χώρες. Ένα από αυτά ήταν το West London University. Το οποίο θα δώσει, πάντα δίνει, τα πτυχία σε αυτούς τους ανθρώπους από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Γερμανίας και από άλλες χώρες που κλείνουν και βαράνε φαλιμέντο. Θα καταθέσουν λοιπόν τα δίδακτρα της τελευταίας χρονιάς των 2 τελευταίων ετών, ανάλογα με το ποιο έτος είναι, για να μπορέσουν να πάρουν πτυχίο του West London. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, εκείνο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, το West London University, με τα links και με τα τέτοια, παραπέμπει τελικά σε ένα κολέγιο στην Αθήνα που λέγεται BCA. Το BCA, αύριο που θα κατατεθεί και μεθαύριο, αν θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, παραμεθαύριο θα είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Με το κύρος που θα πρέπει να έχει ένα πανεπιστήμιο. Και θα δίνει, μαζί με τους άλλους τίτλους και τους τίτλους των ανθρώπων που έχουν ήδη φοιτήσει και έχουν στα φαλιρημένα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Πού στην Ελλάδα. Ας πούμε και 2-3 ακόμα έτσι, παραδειγματάκι. Το Cyprus College. Ναι, να διασκεδάσει λίγο ο κόσμος. Γιατί. Λοιπόν, το Cyprus College αγοράστηκε από έναν αμερικάνικο κολοσσό που λέγεται Laurent International Universities. Αυτό το πανεπιστήμιο
κήρυξε την αρχή της ιδιωτικοποίησης στην Κύπρο. Λένε, εμείς θα έχουμε όμως και πολλούς φοιτητές απ' έξω. Αυτή τη στιγμή έχουμε 23.000 φοιτητές αλλοδαπούς, χοντρά κοντά σας τα λέω, στο Πανεπιστήμιο μας και έχουμε 15.500 Κύπριους. Οι Κύπροι που έχουν αναγκάσει σε επιστήμη την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν τα δικά μας δημόσια πανεπιστήμια. Μας λέει κάτι αυτό. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια πανεπιστήμια στην Κύπρο, το University of Nicosia, που είναι έτσι, private, ξεκάθαρα, το οποίο τι λέει. Θέλω να κάνω και να ιδρύσω ιδιωτική ιατρική στην Ελλάδα. Πού, σε μια έκταση. Ποια είναι αυτή, εκεί που ήταν είχε τις εγκαταστάσεις η Olympic Catering. Πήρε λοιπόν αυτή τη στιγμή, είναι έτοιμο. Τώρα, με ποιον συνεργάζεται, συνεργασία με επενδυτικά κεφάλαια, το λεγόμενο CVC Capital Partners, που αγόρασε τη ΔΕΗ. Αγόρασε τη ΔΕΗ. Μέλος όλο αυτό του ομίλου Hellenic Health Care Group, που ελέγχει 4 τουλάχιστον νοσοκομεία στην Αθήνα. Την Υγεία, τη Μητέρα, το Μητροπόλιο κτλ. Αγόρασαν την έκταση αυτή, θα βάλουν τα επόμενα δίδακτρα 20 με 30.000 ανά έτος σε κάθε παιδί και θα βγαίνουν οι μεγάλοι γιατροί που θα υποστηρίξουν τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Το τι θα υποστηρίξουν, το έχουμε δει και το τι υποστήριξαν μέσα στην κρίση και στην πανδημία. Και κλείνω λέγοντας, πέρα από τη διασκέδαση, ότι όλο αυτό το τοπίο που καθορίζει τελικά αν είναι ιδιωτικά ή δεν είναι και τι πάνε να φέρουν, έρχεται και συνεργάζεται απόλυτα μέσα από το ζόφο και την καταστροφή και την καταστολή με την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπου εκεί οι άνθρωποι έχουν μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τους σέρνουν σε αξιολόγηση. Εμένα κύριοι και κυρίες, ο πατέρας μου πέθανε πολεμώντας αυτούς τους ηλίθιους επιθεωρητές και τον επιθεωρητισμό μια ζωή. Που στέλναν τους ανθρώπους στα κορφοβούνια λόγω των δικών τους πολιτικών δικαιωμάτων και όχι των πραγματικών τους προσόντων. Θέλω να μας πούνε αυτοί οι κύριοι τώρα ότι θα ξανακάνουν φοβερή εκπαίδευση αξιολογώντας ανθρώπους που είναι όλη μέρα μέσα στην αίθουσα, βάζοντας έναν σχολικό σύμβουλο, συντονιστή το λένε τώρα, να μπαίνει μια φορά το χρόνο σε μια στιγμή και να μπορεί να αποφαίνεται αν αυτός ο άνθρωπος είναι καλός δάσκαλος ή δασκάλα. Προφανώς πρόκειται για καταστολή. Το ξέρετε αυτό. Το καταλαβαίνουν όλοι. Αν λοιπόν δεν μπορούμε να δούμε όλο αυτό το μέγεθος του πράγματος που είναι μια εικόνα, γιατί όλο αυτό οδεύει στη χειραφέτηση και στη χειραγώγηση των δασκάλων και των μαθητών και των γονιών των ίδιων, στην κατάργηση του δημόσιου σχολείου μέσα από εθνικές τέτοιες εξετάσεις που θέλουν να βάλουν πανελλαδικού τύπου, όπως είπε κάποια κυρία, κάποιος κύριος εδώ, στην έκτη δημοτικού συστήματος γυμνασίου και να κατατάξουν τα σχολεία της χώρας σύμφωνα με την αποτελεσματικότητά τους τύπου πανάρετου. Και εκεί λοιπόν, σε εκείνα τα σχολεία, θα πηγαίνουν παιδιά τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν. Τα υπόλοιπα παιδιά μπορεί να μην έχουν και σχολεία, είναι η εμπειρία ακριβώς της Αγγλίας από τη Θάτσερ και μετά, που ψάχνουν να βρουν δασκάλους ακόμα και τώρα. Ψάχνουν να βρουν δασκάλους οι Άγγλοι να υπηρετήσουν τα σχολιά τους. Και είναι και η εμπειρία της αδερφής Αμερικής, της μητέρας Αμερικής, από τον Μπους και μετά. Η ίδια εμπειρία. Και είναι και η εμπειρία της Χιλής, από το Πινοσέτ και μετά. Τρώνε σφαίρες οι δάσκαλοι για να επαναφέρουν τα πράγματα έτσι όπως ήταν επί Αλιέντε. Δεν επανέρχονται όμως. Λοιπόν, κοινό το τοπίο. Κοινοί αγώνες, ενιαίο το μέτωπο.